την άλλη μεριά, πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει να το καταλάβετε όλοι, και οι πολίτες και η πολιτεία, ότι το σύστημα υγείας πλέον έφτασε τις δυνατότητές του. Και ακούει, ξέρετε, αυτά τα πράγματα που βλέπετε κι εσείς, που εμείς τα βιώνουμε συνέχεια. Δεν είναι ότι ο αγώνας που κάναμε να τον σώσουμε. Έχουμε και τις απειλές και τις βρισιές και τις αμφισβητήσεις. Δηλαδή, κύριε Καπουράκη, είναι σαν να πάω εγώ σε ένα μηχανικό και να πω δεν μ' αρέσουν 10 κολόνες, βάλε 5. Δεν μου κόβουν τη θέα. Εκείνη και θέμα αισθητική. Το θέμα τη ιατρική δεν νομίζω ότι χωράει. Όχι, τα θεμέλια, κυρία Κουτζάνη, τα θεμέλια. Τα θεμέλια είναι βασικά. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μία θεραπεία η οποία έχει καθιερωθεί σε όλο τον κόσμο. Ένα πρωτόκολλο που εφαρμόζουμε για όλους τους ασθενείς. Το να του δώσω οξυγόνο είναι του σώζει τη ζωή. Άλλο τον ψάχνουμε στα παγκάκια. Φεύγει γιατί του λένε το οξυγόνο του κάνει κακό. Άλλοι δεν θέλουν να διασωληνωθούν. Οι κατάστασεις τραγικές, κύριε Καπουρέ. Δεν μου λέτε, να σας πω κάτι. Εάν πράγματι μπει μέσα κάποιος ασθενής και σας πει ευθύς εξ αρχής, εγώ σας το λέω από τώρα δεν θέλω να διασωληνωθώ. Εσείς τι κάνετε? Θα το διασωληνώσετε? Κύριε Καπουράκη, αυτό είναι μια προοδευτική διαδικασία. Δηλαδή, εφαρμόζουμε το πρωτόκολλό μας. Δηλαδή, βλέπουμε τις διηθείς στο πνευμόνι, βάζουμε τα φάρμακα αυτά που χρειάζονται, του δίνουμε το οξυγόνο και τον προειδοποιούμε. Του λέμε, αν επιδεινωθείς και το οξυγόνο σου πέσει, κινδυνεύεις να πεθάνεις. Την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα του λέμε, ξέρετε, είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Λέει, ίσως χρειαστεί να διασωληνωθείτε. Μου δίνετε 10 λεπτά να απαντήσω. Και αρχίζει τα SMS. Αρχίζει δηλαδή και επικοινωνεί με άσχημα. Δεν ξέρω. Στην περίπτωση του επόπτη, κύριε Καπραβέλε, εσείς το γνωρίζετε, τη γνωρίζετε αυτή την περίπτωση? Επόπτη υγείας. Τη μεταφέρει όλο το νοσοκομείο η συνάδελφή μου. Οι συνάδελφοί μου είχαν τρελαθεί με την κυρία αυτή, με την έννοια του ότι την ειδοποιούσαν, ήταν σε βαριά κατάσταση, επικοινωνούσαν μαζί της, λέγανε ότι χρειάζεται διασωλήνωση. 51 χρονών ήταν, κύριε Φιτζάνη. Άρα, επομένως, φτάσαμε στο σημείο να τσακωθούμε για να μπορέσουμε να τη διασωληνώσουμε και να την πάμε σε κρεβάτι εντατικής θεραπείας. Χάσαμε πολύτιμο χρόνο όσον αφορά την αντιμετώπιση και δυστυχώς η ασθενής έχασε τη ζωή της. Την περίπτωση του επόπτη τη γνωρίζετε και σε άλλα περιστατικά τον ίδιο ενδεχομένως? Όχι, δεν είναι. Έχω πει ότι το χαρακτηριστικό του τέταρτου κύματος, κυρία Φιτζάνη, είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία αμφισβήτηση των ενεργειών μας. Δηλαδή έρχονται πολλοί ασθενείς οι οποίοι αμφισβητούν ότι έχουν κορονοϊό, αμφισβητούν ότι θα επιδεινωθούν, αμφισβητούν τη θεραπεία που τους κάνουμε. Άρα, δηλαδή, και ξέρουμε ότι πίσω από όλους αυτούς υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι. Δεν τους ξέρουμε, κυρία Φιτζάνη, αλλά δεν μπορεί με τη συζήτηση που κάνουμε, γιατί και σας τα μεταφέρω, αφήστε μας λίγο χρόνο, βλέπουμε τις επικοινωνίες που κάνουν με τα κινητά τηλέφωνα, άρα πίσω τους βρίσκονται άνθρωποι, δηλαδή αν ο ηθικός αυτούργος... Όλοι, κύριε Καπραβέλο, έχουν, διότι για να στείλω εγώ SMS, σημαίνει ότι έχω το τηλέφωνο του αλλουνού. Δεν έχω μια γενική άποψη. Δηλαδή έχω επαφή με το κύκλωμα, με άτομα συγκεκριμένα που έχω το κινητό του. Και δεν ξέρουμε, κύριε Καπουράκη, αυτό, επειδή ξέρετε είναι μόνοι μέσα στο θάλαμο, δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις. Ναι. Το τηλέφωνο είναι ένα βάλσαμο για αυτούς. Επικοινωνούν με τους δικούς τους. Δεν μπορεί να το κόψεις το τηλέφωνο. Έτσι και τα SMS. Και βλέπουμε ότι η επικοινωνία αυτή, η ύξη επικοινωνία, μα το θέλετε, είναι καταστροφική. Είναι καταστροφική. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, εκτός από το ότι επικοινωνούν με τους ασθενείς, απειλούν τους γιατρούς? Ή μένουν μόνο στο ότι καθοδηγούν και παροτρύνουν τους ασθενείς να μην διασωληνωθούν? Κυρία Φιτζάνη, υπάρχει μια γενικότερη αμφισβήτηση σε συγγενικό και οικογενειακό επίπεδο. Δηλαδή, αυτό γίνεται στους συναδέλφους μου στο απλά τμήματα. Όταν έρχεται σε εμάς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, η συζήτηση με τους συγγενείς είναι ένα μαρτύριο. Να τους πείσουμε ότι ξέρετε κινδυνεύουν και να μην το πιστεύουν. Μα τι λέτε, θα σας κάνουμε μήνυση. Τι είναι αυτά που λέτε, το πάρτε το λαιμό σας. Πριν ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν πιστεύουν ότι αυτός ο ιός καταστρέφει τόσο πολύ το πνευμόνι τους, ένα ζωτικό όργανο. Το καταλαβαίνουμε αυτό, κύριε Καπραβέλα. Απλά όταν φτάνουν οι γιατροί, ολόκληρη επιστημονική ομάδα, να λέει στο συγγενή ότι αν δεν τον διασωληνώσουμε εδώ και τώρα, ο άνθρωπος αυτός θα καταλήξει. Όταν τους δίνεται αυτό το ενδεχόμενο, επιμένουν να μην διασωληνωθεί. Μα επιμένουν, κύριε Φιτζάκη. Σας λέω, δεν πιστεύουν. Θεωρούν εμάς ότι κάνουμε κακή ιατρική. Ότι δηλαδή αυτό που κάνουμε δεν είναι το σωστό.
αμφισβητούν τη θεραπεία και την κλιμάκωση της θεραπείας. Ναι, πείτε μου κάτι, γιατρέ, πείτε μου κάτι. Τώρα, αν σας φέρουν 100, λέμε τώρα, τι ποσοστό είναι αυτή? Μιλάμε για 1-2% ή μιλούμε για το 30%, το 25%? Δυστυχώς το χαρακτήρα, κύριε Καμπουράκη, αν ήταν 1-2 δεν θα μιλάγαμε. Ουσιαστικά το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που έρχονται